Μπαίνουμε πια σιγά σιγά στη νέα κανονικότητα. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Έχουν επανεκκινήσει όλα τα δρομολόγια? Υπάρχει σχετική κίνηση ή είμαστε ακόμα σε ένα μεταβατικό στάδιο? Είμαστε ακόμα σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Τολεμαϊδα και στα χωριά της πόλης. Δεν φτάσαμε ακόμα στο επίπεδο που ήμασταν πρώτης κρίσης του κορονοϊού. Γι' αυτό και τα δρομολόγια είναι ελαφρώς μειωμένα, ειδικά το απόγευμα, που δεν υπάρχει άμεση ανάγκη μετακίνησης. Το πρωί φροντίσαμε να τα πυκνώσουμε. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόγραμμα με κανονικά δρομολόγια στην πρωινή βάρδια μέχρι τις 2.30. Δρομολόγια τα οποία επιστρέφουν οι μαθητές στα σπίτια τους, και από τις 4.30 και μετά έχουμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Κυριακής, και χρησιμοποιούμε λιγότερα οχήματα. Υπάρχει διαφοροποίηση στο εισιτήριο? Έχετε μπει από χθες, πρώτη του μήνα, σε διαφορά του εισιτηρίου, καθώς έχουμε μείωση του ΦΠΑ? Ναι. Έχουν αναπροσαρμοστεί? Ναι. Από τη στιγμή που μειώθηκε το ΦΠΑ, μειώθηκε και η τελική τιμή του εισιτήριου. Έτσι, έχουμε το εισιτήριο της πρώτης ζώνης από 1,20 γίνεται 1,10, γιατί το ΦΠΑ έπεσε από το 24% στο 13%. Το εισιτήριο της δεύτερης ζώνης από το 1,70 γίνεται 1,5 ευρώ και το εισιτήριο της τρίτης ζώνης από τα 2,20 γίνεται 2. Είναι μία μείωση της τάξης του 10% περίπου, σύμφωνα με τις στρογγυλοποιήσεις. Οι τιμές βγαίνουν, όπως ξέρετε, από το Υπουργείο Μεταφορών, και έχουμε μια σημαντική μείωση για πρώτη φορά στα χρονικά. Ενδεχομένως να είναι και ένα επιπλέον κίνητρο να χρησιμοποιήσει κανείς τα μέσα. Η φτηνή τιμή του εισιτηρίου είναι κίνητρο για να το κάνει. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, γιατί τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν πήραμε αύξηση. Η τιμή ανέβαινε λόγω της αύξησης του ΦΠΑ. Όπως και τώρα με την αντίστοιχη μείωση του ΦΠΑ κατεβαίνει η τιμή του εισιτηρίου. Είδαμε ότι το εισιτήριο πλέον είναι μη ανταγωνιστικό, επομένως δεν θέλαμε να ακριβήνει άλλο το εισιτήριο. Αλλά και το κράτος, μην μπορώντας να καλύψει τα λειτουργικά μας έξοδα, αναγκαζόταν να ανεβάσει την τιμή του εισιτήριου για χρόνια.